Χιλή Βολιβία. Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τον τρίτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Copa America σας προσφέρει απόψε η τηλεόραση του Sky. Η Χιλή του γνωστού μας Φαμπιάν Εστάι κόντρα στη Βολιβία, που θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Χιλή Βολιβία. Απόψε, μετά τον νυχτερινό δελτίο ειδήσεων, φυσικά στον Sky. Η απαγωγή. Νταπ και Χαλ. Δύο άντρες, δύο φίλοι, δύο κυνηγοί της περιπέτειας. Η σχέση τους δοκιμάζεται. Αποφασίζει να δράσει μόνος του. Αγνοεί την αστυνομία, αψηφά τον ψυχωτικό δολοφόνο. Για όλους είναι απαγωγή. Για αυτόν είναι ηθικό χρέος. Η απαγωγή. Το Σάββατο στις 4 και 4 το απόγευμα. Όταν η αστυνομία σηκώνει τα χέρια της ψηλά, το λόγο έχει η επιστήμη. Όταν η διάγνωση είναι φόνος, ο γιατρός Σλόαν ξέρει τη θεραπεία. Ο βραβευμένος με Emmy, Dick Van Dyke, είναι ο ειδικός. Για αχρόνια μυστήρια και ανία τους εγκληματίες. Dick Van Dyke, το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Φυσικά στο Sky. Το μυστήριο του Βάλτου. Μια εφηβεία που ξεπερνά τα όρια. Ατίθασος, τυραννικός. Είναι νέος, δεν ξέρει. Στο Βάλτο υπάρχουν μυστήρια. Η ιστορία παλιά. Ο θρύλος ζωντανεύει. Η λάσπη του Βάλτου του κόβει την ανάσα. Η λάσπη βάφει τη νύχτα κόκκινη. Το μυστήριο του Βάλτου. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Φυσικά στον Sky. Ένταση. Σκληρός συναγωνισμός. Μάχες σώμα με σώμα. Μη χάσετε το συναρπαστικό αγώνα που μεταδίδει αποκλειστικά ο Sky και η εκπομπή In Action. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike προσφέρει συγκλονιστικό θέαμα από την τηλεόραση του Sky και το In Action. Παρακολουθήστε την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι τον έκτο γύρο του πρωταθλήματος από το Salzburg της Αυστρίας. Το παρελθόν ξυπνά και οι βαρύμαγκες της παλιάς εποχής στο προσκήνιο. Τι έκανες, το σκέφτηκες. Το παρόν έχει μηχανέδιους και η αστυνομία βρήκε τον πελάτη. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ή θα τους μαζόξεις από εδώ και θα τους πας όπου θέλεις, ή θα έχεις η πολία μας, το λέω. Τώρα αρχίζει η βεντέτα. Ποιος πάτησε το λιμένο ζωνάρι του Καραβίδα? Μηχανόβι και Μπάτσι, την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, φυσικά στον Sky. Βιβέτα Τσιούμι, Νίκος Κούρκουλος. Πόγια του. Λέγε. Άννα Φόνσου. Η Τερέζα δεν πρόκειται να περπατήσει ποτέ. Ένας άντρας. Ένας μοναδικός έρωτας. Εκμεταλλεύεται την αναπηρία της αδερφής της. Μονοπολεί τον έρωτά του. Χτύπησε η αδερφή σου και εσύ χάρηκες. Ψέματα. Ναι. Θέλει να ζήσει την κάθε τη στιγμή. Η σύγκρουση με την αδερφή της εφιαλτική. Παύλο. Οργή. Παύλος. Η ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη. Αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Φυσικά στον Sky. Τσάι με κανέλη. Λόγια κοπανέλη. Οι καλοκαιρινές μέρες αποκτούν το δικό τους ποτό. Ένα δροσερό τσάι από την τηλεόραση του Sky είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Κάθε μέρα στις 6.30 το απόγευμα. Η Λιάνα Κανέλη σερβίρει ένα ποτήρι τσάι στους καλεσμένους της και σε εμάς τη δροσιά μιας φιλικής κουβέντας. Ρεπορτάζ στο σφιγμό της επικαιρότητας. Ρεπορτάζ. Ό,τι συμβαίνει, όταν συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει. Ρεπορτάζ. Η ενημέρωση έγκυρη και έγκαιρη. Η ενημέρωσή σας. Ρεπορτάζ. Ο παλμός της κάθε μέρας. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα, φυσικά στο Sky. Μιλάτε. Η σειρά που αγαπήσατε θα είναι ξανά μαζί σας το Σεπτέμβριο.
Μιλάγκρο είναι το όνομά της. Είναι η δύναμη που κυβερνά τη μοίρα της. Μιλάγκρος. Είναι η πορεία μιας γυναίκας στα χρόνια του πάθους. Στην εποχή της τιμής και του καθήκοντος. Στον καιρό της αγριότητας. Έρωτας τύραννος. Δυνάστης. Έρωτας πάνω από τη λογική. Πέρα από τα όρια. Μιλάγκρος. Είναι η σειρά που αγαπήσατε. Και θα είναι ξανά μαζί σας το Σεπτέμβριο. Φυσικά μόνο στον Sky. Για τους αναγνώστες της Καθημερινής, η μουσική προσφορά δεν τελειώνει. Συνεχίζεται και το μήνα Αύγουστο με δύο σπουδαία CD που δεν πρέπει να λείπουν από καμιά συλλογή. Το ένα περιλαμβάνει την όπερα Carmen του Georges Bizet. Το άλλο CD αυτού του μήνα είναι το πέμπτο της σειράς Χρυσή Δισκοθήκη, μια σπάνια συλλογή ελληνικής μουσικής. Το CD που προσφέρει η Καθημερινή τον Αύγουστο περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες του 1964 με τους Μπιθικότσι, Καζαντζίδη, Χιώτη, Γαβαλά, Γιώτα Λίδια, Δίκη Μοσχολιού, Μαρινέλα, Πολυπάνου και άλλα μεγάλα ονόματα της εποχής. Μη χάσετε και αυτό το CD της σειράς Χρυσή Δισκοθήκη. Προσφορά της Καθημερινής.